Αυτό το είπε και ο Ηλίας ο Μαμαλάκης, Φίλιππε, ότι δέχτηκε χιλιάδες πυρά από πολύ κόσμο. Αλλά το έργο το οποίο επιτέλεσε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Να το δούμε τι λέει ο Μαμαλάκης, να το δούμε, να τον ακούσουμε. Για να ακούσουμε τον Ηλία Μαμαλάκη. Μια κυρία πραγματικά της τηλεόρασης που πριν από πολλά πολλά χρόνια βγήκε και έγινε δασκάλα της νέας Ελληνίδας νοικοκυράς. Δηλαδή δίδαξε πώς να οργανώσεις την κουζίνα σου. Ήτανε γλυκιά, ήτανε κυρία με τα δαχτυλίδια της, με τα ωραία της περιβέρεα που φορούσε και τα λοιπά. Ήτανε γλυκιά και ήτανε και δεινή επιχειρηματίας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, όπως είναι λογικό με όλους μας, ακόμα και με μένα, η δημοτικότητα να υποχωρεί και όταν παρουσίασε το καινούριο της βιβλίο με τα απομνημονεύματά της στον Ιαννό, είχε καλέσει όλο το μαγειρικό κόσμο και δυστυχώς πήγανε μόνο δύο. Αυτό την πήκανε πάρα πολύ. Σας το είχε πει ότι είχε παραπονό? Εκείνη την ώρα, γιατί ήμουνα ένας από τους δύο, ήμουνα εγώ στη συγκέντρωση αυτή που έγινε. Έτσι γίνεται όμως, απλώς δεν μπορεί να το συνηθίσεις. Αισθάνθηκε ότι που... τις γυρνούν την πλάτη ή ότι δεν την εκτιμούν πια άνθρωποι στους οποίους άνοιξε τον δρόμο? Όλα αυτά. Προσέξτε, ένας άνθρωπος όταν χάνει τη δημοτικότητά του, απέχοντας από την τηλεόραση αν θέλετε, σιγά σιγά τον ξεχνάει ο κόσμος. Είναι για κάποιον τιμή να βγάλει μια φωτογραφία αυτή τη στιγμή με κάποιον δημοφιλή παρουσιαστή. Εάν αυτός ο παρουσιαστής εξαφανιστεί από την τηλεόραση, δεν θέλει κανένας να φωτογραφηθεί. Είναι η σκληρή αλήθεια που λέτε αυτή, αλλά παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, εκτός από την σκληρή αυτή αλήθεια, υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, εσείς πήγατε. Ο δεύτερος... Ο δεύτερος... Ο ποιος ήταν, κύριε Μαμαλάκη, που ήταν εκείνος... Κυρία Ζήνα. Η Ζήνα Κουτσελίνη. Εσείς μιλούσατε τα τελευταία χρόνια, κύριε Μαμαλάκη, με τη ΒΕΦΑ, είχατε επικοινωνία? Πολύ σπάνια. Ναι, τις έστελνα τις ευχές μου, το ίδιο έκανε και αυτή. Και όταν συναντιόμαστε είχαμε πολύ θερμή επαφή. Δηλαδή, σαν να είμαστε γνωστοί και φίλοι χιλιάδες χρόνια. Ναι, γιατί ουσιαστικά οι πορείες σας έτσι είχαν την ίδια αφετηρία για τον πολύ κόσμο. Είναι συνδεδεμένη η παρουσία, η δική σας την τηλεόραση, με την παρουσία της αγαπημένης ΒΕΦΑ? Βέβαια, ήταν οι δύο πόλοι της τηλεοπτικής μαγειρικής από την αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Μην ξεχνάτε όμως ότι η κυρία ΒΕΦΑ προηγήθηκε μου 10 χρόνια. Ναι, σωστό. Με τα βιβλία της τότε να μην λείπουν από κανένα σπίτι, να... Έχουν πουληθεί εκατοντάδες χιλιάδες βιβλία της κυρίας ΒΕΦΑΣ. Βέβαια, εγώ θυμάμαι παιδάκι ακόμα, κάναμε τα γενέθλια στο σπίτι και η μαμά μου έφτιαχνε τούρτα με τις συνταγές από τα βιβλία της κυρίας ΒΕΦΑΣ. Δηλαδή, έχει μεγαλώσει γενιές. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι, να τη θυμόμαστε, να έχουμε υγεία και να τη θυμόμαστε. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε του επαγγέλματος. Σας λέω, δέχτηκε μεγάλο πόλεμο. Και ένα μεγάλο πόλεμο που επίσης δέχτηκε από κάποιους του συστήματος, όταν θέλησε να είναι και υποψήφια στο Ευρωψηφοδέλτιο με το Λαϊκό Ορθόδοξο Αγερμό. Πήγαν τη φάνη ζωντανή. Τη βρίζανε, την απειλούσανε. Του συστήματος. Αυτοί που σήμερα βγαίνουν και κλαίνε και δακρύζουν. Αλλά έλεγε η ΒΕΦΑ, είμαι Ελληνίδα, είμαι πατριώτισσα και θα αγωνιστώ μέχρι να πεθάνω για την Ελλάδα, για την οικογένεια, για την Ορθοδοξία. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι ΒΕΦΑ, σε αγαπάμε πολύ και μένουμε εδώ.